αν συμβεί στο παιδί, τι να κάνω. Η αλήθεια είναι ότι το sexting μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο παιδί με το σχολείο, τους φίλους, τους συμμαθητές, τους γονείς, τον νόμο ή ακόμα και τους μελλοντικούς φίλους και τη δουλειά που θα κάνει. Επίσης, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και δυσκολίες ακόμα και στα συναισθήματα και στον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μιλήσει στο παιδί για αυτό το ενδεχόμενο και να έχουμε αφήσει τις γέφυρες επικοινωνίας ανοιχτές έτσι ώστε αν κάτι τέτοιο του συμβεί, να έρθει και να το μοιραστεί μαζί μας. Στηρίζουμε το παιδί, αν χρειαστεί ζητάμε ακόμα και επαγγελματική βοήθεια από κάποιον ειδικό. Μια καλή λύση είναι να απευθυνθούμε στη γραμμή βοήθειας Helpline 210-676-86 του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, όπου δωρεάν εξειδικευμένοι ψυχολόγοι μπορούν να μας δώσουν συμβουλές και κατευθύνσεις. Ταυτόχρονα, ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού, ενημερώνουμε τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ή κάνουμε καταγγελία στη safeline.gr, έτσι ώστε το υλικό να κατέβει το συντομότερο δυνατό από το διαδίκτυο.